Την ώρα που η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας γίνεται όλο ένα και πιο δραματική, με τους βομβαρδισμούς να συνεχίζονται, νοσοκομεία να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και χιλιάδες αμάχους να πέφτουν νεκροί, εκατοντάδες πολίτες στην Κρήτη ύψωσαν τη φωνή τους ενάντια στον πόλεμο. Ο λαός της Κρήτης σήμερα δίνει ένα, μια ηχηρή απάντηση, αντιπεριαλιστική, αντιπολεμική, σε αυτό το έγκλημα που συντελείται στη Γάζα, δολοφονώντας χιλιάδες Παλαιστινίους, γιατί ακριβώς διεκδικούν το δικαίωμα στο δικό τους κράτος. Χαιρετίζομαι τη μεγαλειώδη σημερινή κινητοποίηση, από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει στις τελευταίες δεκαετίες στον ομό μας, ενάντια στον πραγματικό εξολοθερισμό ενός λαού, στον ολοκληρωτικό εξολοθερισμό του. Παλεύουμε για ενιαίο ανεξάρτητο κράτος, για ελευθεριά στην Παλαιστίνη, ενάντια στη συμμετοχή της χώρας μας, που ιδιαίτερα εδώ από τη βάση της Σούδας. Στο Παγκρίτιο Αντιπολεμικό Συλλαλητήριο, που οργάνωσαν στα Χανιά οι τέσσερις επιτροπές ειρήνης με τη συμμετοχή δεκάδων φορέων, πρωτοβάθμιων σωματείων και συλλογικότητων, στάλθηκε ηχηρό μήνυμα κατά των εχθροπραξιών και ταυτόχρονα καταγγέλθηκε η ελληνική κυβέρνηση για παροχή διευκολύνσεων στο Ισραήλ. Ο λαός μας δεν μπορεί να δεχτεί ότι η βάση της Σούδας αποτελεί ορμητήριο των Αμερικάνων και ανατοϊκών υπεριαλιστών, βοηθώντας αυτό το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων. Γι' αυτό λοιπόν παλεύουμε και αγωνιζόμαστε η Κρήτη να είναι νησί ειρήνης, σύμβολο φιλίας και αλληλεγγύης με όλους τους λαούς της περιοχής. Και σε αυτό το μακελιό που γίνεται, εμείς δεν μπορούμε να είμαστε σιωπηλοί για ένα λόγο παραπάνω, γιατί η Κρήτη, το νησί μας, ειδικά η βάση της Σούδας, αποτελεί βάση εξόρμησης εναντίον και του λαού της Παλαιστίνης και όλων των λαών της περιοχής. Στη μεγαλειώδη συγκέντρωση στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, οι πρόεδροι των Επιτροπών Ειρήνης του νησιού κάλεσαν το λαό της Κρήτης να μην μένει αμέτωχος και να υψώσει τη φωνή του ενάντια στην αιματοχυσία. Όσοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ και είμαστε πολλοί, είναι ξεκάθαρο για μας ότι βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Με τον πολύπαθο και αγωνιζόμενο παλαιστινιακό λαό που σφαγιάζεται και ξεκληρίζεται σήμερα στη Γάζα. Βρισκόμαστε εδώ από όλη την Κρήτη, από όλους τους νομούς, να διαδηλώσουμε εναντίον της κατοχής της Παλαιστίνης από τους Ισραηλινούς, εναντίον της σφαγής του παλαιστινιακού λαού. Κάθε ώρα 16 άμαχοι σκοτώνονται, κάθε ώρα από τους 16 αμάχους τα 6 είναι παιδιά. Στηρίζουμε κάθε δράση της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Παλεύουμε για καμία εμπλοκή της χώρας μας στα σχέδια στην περιοχή που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι διαδηλωτές που τάσσονται στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού υποστηρίζουν την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση έχει αποφασίσει να σταθεί στην απέναντι πλευρά της ιστορίας. Με το μακελάρι του Ισραηλινού λαού, τον Νετανιάχου, με το ΝΑΤΟ, τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση που υποστηρίζουν το μακελάρι του Ισραηλινού λαού. Το αντιπολεμικό συλλαλητήριο κορυφώθηκε νωρίς το απόγευμα με συγκέντρωση μπροστά στην Αμερικανική βάση της Σούδας.